Ποια στιγμή αποφάσισες ότι ήρθε η ώρα να κάνεις αυτό το βήμα, αυτό το σύριαλ? Ήταν αυτό που μέσα σου είπε τώρα? Να, δεν έχω τέτοια. Εκεί που κάθομαι, αποφασίζω και λέω τώρα. Μετά, δηλαδή είναι κάτι που δεν το σκέφτομαι πολύ. Τις αποφάσεις μου πάντα τις παίρνω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτή η εποχή που ζούμε, Λάκη, έχει γεννήσει, υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες να δημιουργήσεις έναν ακόμα χαρακτήρα Μίτσον? Χαρακτήρες Μίτσον σίγουρα έγραφα, θα δημιουργούσα πολύ περισσότερο τώρα. Αλλά επειδή είναι η εποχή της απελπισίας, ξέρεις, θα έγραφα τους 10 μικρούς απελπισμένους. Οι 10 μικροί απελπισμένοι νομίζω ότι είναι η σειρά που θα ανέβαζα τώρα. Και θα ήταν μια σειρά που την έχω σκεφτεί με έναν άλλο τρόπο, αλλά είναι αυτό που λέω υπομελέτη, δηλαδή θέλω να μελετήσω αυτό τώρα που θέλω να κάνω. Είπατε πριν ότι το All Chandler News κλείνει τον κύκλο του. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι τα 4 τελευταία επεισόδια αυτά φέτος, δεν θα δούμε άλλα? Και αν δεν είναι τα 4 τελευταία, δεν θα μπει σε μια διαδικασία να παίζεται ολόκληρο το χρόνο. Αυτή την έννοια έχει. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ καλό. Κουραστήκατε λίγο? Θέλετε κάτι διαφορετικό να κάνετε? Ναι, δεν το λέω να κουράστηκα με την έννοια αυτή. Αλλά πάντα σου γεννιέται η όρεξη να κάνεις καινούργια πράγματα. Κύριε Λαζόπουλε, πρωτοστατείτε στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και με μεγάλη επιτυχία. Σας χαλάει κάτι στην ελληνική τηλεόραση σήμερα? Δεν θέλω να πω αν με χαλάει κάτι στην τηλεόραση, γιατί δεν βλέπω για να με χαλάσει κιόλας. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, ίσως να φταίει και για το Τσαντήρι, πάντα έβλεπα μαζεμένα τα πράγματα. Και μου ερχόταν μια, ξέρεις, άμα κάνεις 16 ώρες και βλέπεις τηλεόραση. Δηλαδή είναι, δηλαδή, και ένας με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο βλέπει λιγότερες ώρες. Δηλαδή είναι λίγο κάπως. Και ειδικά αν βλέπεις μαζεμένα τα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά ποτέ στη ζωή μου, θέλω να με πιστέψετε, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω καθίσει μπροστά στη τηλεόραση, παρά μόνο όταν ήμουν ένα παιδί, να δω κάτι. Δεν μπορώ, θέλω να δω μια ταινία, ας πούμε, θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν είμαι καθόλου της... Είπατε και πριν ότι λέγονται πολλά ψέματα στον κόσμο με αφορμή τη Πέμπο. Τι ειδήσουν, δεν εννοούσα κάτι άλλο, δεν εννοώ ότι λέγονται ψέματα στις σειρές, αλλά στα δελτία ειδήσουν λέγονται τερατώδη ψέματα πλέον. Σατυρικές εκπομπές, σας έχετε δει καθόλου στην αλήθεια, ή Αρβίλα, το δέστε τους κατά καιρούς? Δεν έχω δει να δω, αλλά μπορώ να πω ότι κάθε σειρά η οποία προσφέρει στον κόσμο γέλιο και προέρχεται από ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτή, είναι για μένα σεβαστή. Τους στηρίζω από τη μεριά μου όλους, γιατί θεωρώ ότι προσφέρουν και αυτοί από τη δική τους μεριά ό,τι καλύτερο μπορούν. Είστε ένας άνθρωπος που δεν διστάζεται να πείτε την άποψή σας, να καυτηριάσετε την επικαιρότητα. Θεωρείτε ότι έχετε παρεξηγηθεί ορισμένες φορές από αυτό? Δεν είναι κακό και να παρεξηγήσει. Ωραίο είναι. Δεν είναι. Η παρεξήγηση μέρος της ζωής είναι. Δεν είναι κάτι άσχημο για να δημιουργώ να παρεξηγείται. Γιατί όταν προσπαθεί αυτό που λες να χωρίσει όλα τα μυαλά, δεν θα εξηγηθείς και θα παρεξηγηθείς. Είναι πολύ φυσιολογική διαδικασία και εκτιμώ και την αντίρρηση του άλλου. Γιατί την εκτιμώ για να μπορώ να έχω και εγώ τη δική μου αντίρρηση. Ωστόσο, μέσα από αυτό είχατε δημιουργήσει εμπάθειες, συμπάθειες. Δεν πειράζει, όλα μέσα στη ζωή μου. Ωραία είναι όλα. Κύριε Λαζόπουλε, θα σας δούμε δήμαρχο. Διαβάσαμε ότι γενικά ο κόσμος σας αγαπάει αυτό. Πολύ. Ετοιμάζεστε? Αυτό, ναι. Ετοιμάζομαι. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Ναι, τι άλλο καλύτερο είχα να κάνω. Είπα να σας κάνω και αυτό. Έχετε πολλά άλλα. Νομίζω σας έγινε η πρόταση και σας άρεσε. Ναι, πολύ. Τι κάνετε χιούμορ τώρα? Είναι... Δεν ξέρω ότι καταλαβαίνεις εσύ. Εσύ το... Δεν ισχύει σωστά. Δεν είναι απάντησα εγώ. Εγώ είπα ωραία, είναι πολύ ωραία. Είχε ακουστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας θέλει πολύ ο κόσμος, γι' αυτό. Δεν ισχύει. Εγώ δεν λέω τίποτα.